Πάμε και στην Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε, Αδαμαντία, τον αντίκτυπο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μόσχα. Τι λέει το Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο στέκεται, Ματίνα, στα λάθη που έκανε ο Τζο Μπάιντεν στην συνέντευξη τύπου αυτή μετά από την Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ και μάλιστα αναφέρει ο Δημήτρη Πεσκόφ πω τα γλωσσικά ολιστήματα του Αμερικανού Προέδρου και υποψήφιου για την νέα εκλογική κούρσα είναι ευρέω διακριτά. Μάλιστα, σχολιάζεται έντονα ωστόσο και ο χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον αποκάλεσε τρελό δολοφόνο. Το Κρεμλίνο το χαρακτηρίζει μεγάλη ασέβεια. Όπω λέει, δεν δείχνει μια καλή εικόνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα, η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, χρησιμοποίησε ένα αστείο ακόμη και στο προσωπικό τη λογαριασμό στο Telegram, λέγοντα πω η Αμερική. Βάζει έναν υποψήφιο για τι εκλογέ που είναι φιλορώσο, αναφερόμενοι προφανώ στο λάθο που έκανε ο Τζο Μπάιντεν και αποκάλεσε τον κύριο Ζελένσκι Πούτιν. Τώρα, μάλιστα. βέβαια, το μεγάλο θέμα ωστόσο είναι οι αποφάσει που πήρε η Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ και υπάρχουν αρκετέ κόκκινε γραμμέ από τη Μόσχα. Είδαμε για τι παραδόσει των F-16 που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και μάλιστα το Κρεμλίνο και η Μόσχα έχουν προειδοποίησει ότι στην περίπτωση που τα F-16 επιχειρούν και συμμετέχουν στη μάχη. Θα καταστρέφονται όπω και τα αεροδρόμια από τα οποία σηκώνονται. Mm -hmm. Τώρα είναι χαρακτηριστική και η αναφορά που έχουμε από το Κρεμλίνο για την χρήση των πυράβλων μεγάλου βελληνικού. Ο Δημήτρη Πεσκόφ αναφέρει πω ήδη τέτοιοι πύραβλοι χρησιμοποιούνται στι ρωσικέ περιοχέ. Μάλιστα, αναφέρεται και στι τέσσερι, τι οποίε ισχυρίζεται η Μόσχο ότι τι έχει προσαρτήσει και κάνει λόγο για μια επικίνδυνη κλιμάκωση και πρόκληση. Τώρα για την χρήση του στο ρωσικό έδαφο. Ο ίδιο λέει πω οι πληροφορίε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητε. Παρακολουθεί στενά όλε τι δηλώσει. Είδε φυσικά και τι δηλώσει των υπόλοιπων επικεφαλή των χωρών τη συμμαχία. Κάποιοι, όπω λέει, κρατούν μια πιο επιφυλακτική στάση για την χρήση πυράβλων μεγάλου βελνικού προς την Μόσχα Μάλιστα. και σε ρωσικό έδαφος mm -hmm. και αναμένεται προφανώς και να τοποθετηθεί βέβαια η ναι. θέση της Ουκρανίας Ματίνα είναι ότι θέλει τα συγκεκριμένα όπλα να τα χρησιμοποιήσει σε ρωσικό έδαφος γιατί όπως λέει με αυτόν τον τρόπο θέλει να αντιμετωπίσει ακόμη και τις αεροπορικές βάσεις Μάλιστα. της Τη Ρωσία, γιατί χρησιμοποιούνται για τα πλήγματα εναντίον αμάχων. Λιόλιου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.